βραβείο αλλιώτικο από αυτό της Eurovision δίνουν οι φαν του θεσμού ψηφίζοντας την πιο κακοντημένη εμφάνιση του διαγωνισμού. Το βραβείο ονομάζεται Barbara Dex και έχει πάρει το όνομά του από μια Βελγίδα, την Barbara Dex, που διαγωνίστηκε το 1993 και το φόρεμα που φόρεσε ήταν το πιο άσχημο του διαγωνισμού. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό το τραγούδι δεν παίζει κανένα ρόλο και το λέμε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Φέτος λοιπόν το βραβείο διεκδικούσαν αρκετές χώρες, ωστόσο με 829 βαθμούς το κέρδισε η Ρόνα Νισλιού από την Αλβανία και όχι άδικα. Η Κάπα Λαβάντα από το Sport Billy, ο άπλητος κότσος ο οποίος δημιουργούσε ένα σχέδιο πάνω στο κορμί της και το σκουλαρίκι υπερπαραγωγή από άλλο γαλαξία, της έδωσαν με άνεση το βραβείο της πιο κακοντημένης για το Eurovision 2012. Δεύτερη στη λίστα με 551 βαθμούς είναι τα διδυμάκια από την Ιρλανδία και η ιδέα τους να βάλουν ένα συντριβάνι στη σκηνή του Μπακού. Και για όσους δεν το πιστεύουν, στην 8η θέση της πιο κακοντημένης παρουσίας στη φετινή Eurovision ήρθε η Λορίν από τη Σουηδία, ακόμα και αν το τραγούδι της ήρθε πρώτο και μάλιστα είναι νούμερο ένα hit σε πολλές χώρες. Τα βραβεία ξεκίνησαν το 1993 μετά την εμφάνιση της Barbara Dex με το φόρεμα το οποίο σχεδίασε η ίδια. Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, η τραγουδίστρια δεν αισθάνεται άσχημα που ένα τέτοιο βραβείο έχει το όνομά της. Now I can laugh with it. You know, it's... I know 15 years ago it was, yeah, maybe not such a nice dress. Also, it's not about a dress, you know, it's about a song. Το 1997 το βραβείο το κέρδισε η Μάλτα με μπλε φόρεμα που θύμιζε κουρτίνα, ενώ το 1998 ήταν η σειρά της Γερμανίας με έναν άντρα που φορούσε ένα λαμέ κοστούμάκι και μάλιστα πέταξε και το σακάκι. Το 1999 ήταν η σειρά της Ισπανίας να κερδίσει αυτό το όχι και τόσο τιμητικό βραβείο, ενώ το 2000 ξανά το Βέλγιο παίρνει την πρωτιά. You won't see the joke. 2001 η Πολωνία με χρώματα από τέντα τσίρκου, ενώ το 2002 ήταν η σειρά της Ελλάδας με το Μιχάλη Ρακιτζή και το Σαγαπώ. Η Τατού από τη Ρωσία με ένα απλό τζινάκι και ένα λευκό φανελάκι παίρνουν το βραβείο το 2003. 2004 ήταν η σειρά της Ρουμανίας. Πάμε στο 2007 με τον Βέρκα Σαρντούτσκα που παίρνει τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision αλλά την πρώτη θέση στο βραβείο Barbara Dex. Το 2008 ήταν η σειρά της Ανδόρας. Το 2009 Ουγγαρία και 2010 Σερβία. Ενώ πέρυσι η Γεωργία. Φέτος λοιπόν ήταν η σειρά της Αλβανίας να κερδίσει αυτό το ιδιαίτερο βραβείο. Καλωστέριο το ευχόμαστε και πάντα τέτοια.